Ο φίλος μας ο Κώστας ο Πικραμένος από το Παρίσι, που είναι εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα στρατηγικής ασφάλειας, εσωτερικής και εξωτερικής, μας έστειλε μία ανάρτησή του, η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με όσα ακούστηκαν χθες στη Βουλή. Λοιπόν, λέει, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Είναι άλλο πράγμα η μη υλοποίηση μιας βασικής σύμβασης που αφορά την ασφάλεια των μεταφορών και το ρουσφέτη ενός πρώην αχθοφόρου σε σταθμάρχη, και άλλο πράγμα το 112 ή ο δρόμος Καρμανιόλα που χάνονται ζωές. Γιατί αναφέρεται στη ρίση που ακούστηκε χθες στη Βουλή για αυτούς που έχασαν τη ζωή τους στο μάτι σε ένα δρόμο Καρμανιόλα. Ευθύνεται ο κύριος Σπύριτζης για την ανθρωποκτονία εξ αμέλειας? Η απάντηση είναι όχι. Και πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, λέει ο κύριος Πικραμένος, ότι όταν ο ίδιος εισαγγελέας για το ΜΑΤΙ είπε πως αν είχαμε το 112 θα είχαν σωθεί ζωές, ζητήσαμε εμείς ποτέ κάτι για τον κύριο Παπά που δεν είχε υλοποιηθεί το 112, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Και εξήγει ο κύριος Πικραμένος. Στην πρώτη περίπτωση, το ρίσκο κινδύνου σύγκρουση είναι άμεσο και καθημερινό, αφορά την ασφάλεια μεταφοράς χιλιάδων επιδατών από δημόσιο μέσο μεταφοράς. Στη δεύτερη περίπτωση, το ρίσκο κινδύνου πυρκαγιά δεν εξαρτάται από το 112, αλλά από τα μέτρα πρόληψης και πυροπροστασίας. Το 112 είναι εργαλείο εκένωσης. Στους δρόμους Καρμανιόλα το ρίσκο κινδύνου σύγκρουση είναι έμεσο. Και εξαρτάται δηλαδή και από την οδική συμπεριφορά. Διαφορετικά, όλα τα γιοταχή θα συγκρούνταν καθημερινά. Καλόν είναι να μην λέγονται τέτοια στη Βουλή από επίσημα χείλη. Λοιπόν, και πάω τώρα στον πρώτο καλεσμένο μας, τον ταξίαρχο εν αποστρατεία και άνθρωπο που υπήρξε και εθνικός μας αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη για θέματα και ασφάλειας, τον κύριο Παναγιώτη Γερογλή, του οποίου χθες σας διάβασα ένα απόσπασμα από το κείμενό του για αυτή την επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων τον Ιανουάριο του 2023, αλλά έγινε σώμα, δηλαδή απέκτησε πρόσωπα, μόλις πριν από 20 ημέρες. Κύριε Γερογλή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διαθέτετε σήμερα. Θέλω πριν από αυτό το θέμα, αυτό καθ' αυτό, επειδή είστε από τους πρώτους που αυτόβουλα, θέλω να το θυμίσω, επισκεφτήκατε τον τόπο των Τεμπών, καταγράψατε ό,τι καταγράψατε και αρχίσατε να κάνετε από τις πρώτες μέρες παρατηρήσεις δημόσια με άρθρα σας, με συνεντεύξεις όπου σας ζητήθηκε να εκφράσετε άποψη και μιλήσατε για την αλλίωση του χώρου. Χθες ακούγοντας το κυβερνητικό αφήγημα στη Βουλή και διαστόματος του Πρωθυπουργού, όλα αυτά είναι ακραία σενάρια συνωμοσίας που μάλιστα γίνονται με τη βοήθεια τεχνικών εμπειρογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων, που γίνονται πολιτική σπέκουλα από πολιτικούς αρχηγούς σαν τον κύριο Βελόπουλο. Αυτά ακούστηκαν χθες. Και πάντως μένουμε στην άποψη του πρώτου πραγματογνώμονα και για τη σύγκρουση και για την έκρηξη και για την αλλίωση, ότι δεν υπήρξαν αυτά. Έχετε ένα σχόλιο? Βεβαίως, βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, να ξεκινήσω από το προηγούμενο το οποίο θίξατε μέσω του κυρίου Πικραμένου, σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και έναν συμψηφισμό, γιατί έτσι όπως ακούστηκαν τα πράγματα στη Βουλή και όχι μόνο, και από κάποιες δηλώσεις προηγούμενες του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι όταν έγινε το ΜΑΤΙ εμείς δεν κάναμε αυτά, ενώ τώρα που έγιναν τα Τέμπη εσείς κάνατε κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ειλικρινά μου δημιουργούνται ερωτήματα στο μυαλό. Υπήρχε κάποια συμφωνία? Υπάρχει κάποιος συμψηφισμός? Δηλαδή έχει γίνει κάποια εκ των προτέρων συμφωνία ότι αφού δεν σας έδειξα εγώ το ένα, δεν φύγετε εσείς το άλλο? Δεν ξέρω, αυτά είναι, δεν ξέρω, είναι άλματα λογικής πρώτα απ' όλα, και θα μπορώ να τα χαρακτηρίσω και ότι δημιουργούν περαιτέρω ερωτηματικά. Μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων? Οπότε θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αναρωτιόμαστε για πολλά άλλα πράγματα. Και επειδή έχω, ξέρετε, ένα μειονέκτημα και θυμάμαι, κύριε Σαχίνη, να υπενθυμίσω ότι το 2019, μετά την τραγωδία που είχαμε στο ΜΑΤΙ και μόλις είχε εκλεγεί
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεχίζει τώρα στο πέμπτο έτος, στο πέμπτο έτος διακυβέρνησής της, είχε προηγηθεί τότε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, την οποία και παρακολουθώ λόγω και πρώτερης εμπειρίας ως εθνικός αντιπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη σε θέματα ασφάλειας και θέματα άμυνας. Και εκεί λοιπόν είχε κάνει μια δήλωση ο κύριος Μητσοτάκης για τα Τέμπη, ότι παρακολουθήσατε τι έγινε για το μάτι. Στη χώρα μου στα Τέμπη ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Για το μάτι, σας διορθώνω. Για το μάτι σας ομιλώ αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, γιατί δηλαδή, πάτε Τέμπη. Ναι. Προτού καν βγει κάποιο πόρισμα, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Πρωθυπουργός, παγκοσμίως, γιατί η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προσελκύει όλους τους ηγέτες όλων των χωρών του οργανισμού, παγκοσμίως λοιπόν ανακοίνωσε ότι το μάτι ήταν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και όχι αποτέλεσμα αστοχιών και παραλήψεων, όπως εκ των υστέρων βγήκαν τα σχετικά πορίσματα. Πέρα από την πυρκαγιά που προξένησε όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε λοιπόν βάζω μια άνω τελεία εκεί και να γυρίσουμε στα χθεσινά τα οποία υπόθηκαν εντός της Βουλής, και θέλω να παραμείνω λίγο και στις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος είναι και ο ανώτατος πολιτικός προϊστάμενος της δικαιοσύνης, και είπε ότι όσοι συνεχίζουν να ομιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το μεταφέρω, αν δεν κάνω λάθος, αυτό λέξη, εγώ αυτό άκουσα. Σωστά το λέτε, σωστά, έτσι είπε. Εγώ λοιπόν συνεχίζω να επιμένω, όπως έγραψα και δημόσια από τις 8 Μαρτίου του 2023, για την αλλίωση, την πλήρη αλλίωση του τόπου της τραγωδίας. Και δεν τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα, γιατί έτσι μου κατέβηκε, κύριε Σαχίνη. Υπάρχει το εθνικό νομικό μας πλαίσιο με το νόμο 4620 του 19. Υπάρχουν, είναι ο κώδικας ποινικής δικονομίας, ο οποίος σε αρκετά από τα άρθρα του αναφέρει τι πρέπει να συμβαίνει σε μια σκηνή εγκλήματος, για τα πιστήρια, ποιος επιλαμβάνεται, ποιος έχει την ευθύνη να μην αλλοιωθούν, να μην αφαιρεθούν και ούτω καθεξής. Επιπλέον δε υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες για την λειτουργία των σιδηροδρόμων και όχι μόνο, εξ επιτούτου για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, όπου και πάλι τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε. Και έχουμε και τον νόμο των 5014, τον περιβόητο νόμο των 5014, ο οποίος προέβλεπε από τις 21 Ιανουαρίου του 2023, δηλαδή έναν μήνα και μία εβδομάδα πριν την τραγωδία των Τεμπών, τη σύσταση συγκρότηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, αυτού του ειδικού οργανισμού για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων, ο οποίος, παρότι ο νόμος προέβλεπε όλα αυτά τα πράγματα, και ήταν υπό την άμεση υποπτία του Υπουργού Μεταφορών, αυτόν τον οργανισμό δεν τον είδαμε πουθενά, του οποίου ήταν το αντικειμενικό και ουσιαστικό έργο να παρέμβει και να κάνει τη διερεύνηση, όχι από τις πρώτες μέρες, από την πρώτη ώρα, κύριε Σαχίνη, που συνέβη αυτή η τραγωδία. Θα έπρεπε να έχει επιληφθεί ένας διερευνητής, ο οποίος θα έπρεπε να είναι stand-by, δηλαδή σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και ούτω καθεξής, και να ανέβει στον τόπο της τραγωδίας, και παράλληλα με το έργο έρευνας και διάσωσης και σε συντονισμό με τον διοικητή επί του πεδίου, που ούτε αυτός υπήρξε, να επιληφθεί για τα θέματα της διερεύνησης, ώστε μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες έρευνας και διάσωσης να αρχίσει το ουσιαστικό. Θα το δούμε αυτό με την επιτροπή. Θα το δούμε τώρα αναλυτικά αυτό με την. Και από το πορισμά του. Ούτε αυτά υπήρξαν, κύριε Σαχίνη. Ανταυτού είδαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να εξαγγέλει δημόσια ότι θα συσταθεί μια υπερκομματική επιτροπή, και από τότε λοιπόν αναρωτήθηκα και το εξέφρασα δημόσια, από πού προβλέπεται αυτή η υπερκομματική επιτροπή. Κύριε Γερογλή, άλλα καθορίζει. Κύριε Γερογλή, ο κύριος Πρωθυπουργός δίνει εντολή, αφού ο νόμος προϋποθέτει και ορίζει κάτι διαφορετικό, ο κύριος Πρωθυπουργός να πάει αντίθετα με αυτά που προβλέπει ο νόμος. Με ακούτε. Μήπως γιατί δεν υπήρχε καν συγκροτημένος αυτός ο ΕΟΔΑΣΑΜ, μήπως γιατί δεν υπήρχαν καθόλου αυτά τα άτομα να συγκροτήσουν αυτόν τον ειδικό οργανισμό. Μισό λεπτό, κύριε Γερογλή, αν με ακούτε, θα δούμε την επιτροπή. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής. Η φράση είναι ότι είναι τερατουργήματα και θεωρίες συνωμοσίας αυτά που οι συγγενείς των θυμάτων και οι τεχνικοί του σύμβουλοι και άλλοι παρουσίασαν ως σκηνικό αλλίωσης.
το ερώτημα που, και μάλιστα το προεξέτεινε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι υπάρχει από το δημόσιο πραγματογνώμονας, ο οποίος δεν έχει περιγράψει τίποτα από όλα αυτά, ούτε για το ξυλόλιο του λόλιο, δεν λέει μόνο για το ξεμπάζωμα μπάζωμα, τίποτα από όλα αυτά, έχει βρει τη σύγκρουση, το έλλειο σιλικόνης και καμία αλλίωση. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τεκμήριο στα Τέμπη δεν βρέθηκε από τον διορισμένο δημόσια πραγματογνώμονα, άρα οτιδήποτε άλλο, η μαρτυρία δική σας, τα ευρήματα τα δικά σας, οι φωτογραφίες των τεχνικών εμπειρογνωμόνων και συμβούλων των οικογενειών, είναι άκυρα. Αυτό καταλαβαίνω. Κάνω λάθος? Κύριε Σαχίνη, έχω συγκεντρώσει όχι όλα, κάποια από τα ερωτήματα λοιπόν, αυτοί που μιλάνε για τερατουργήματα. Καλό θα είναι λοιπόν να δώσουν τις εξής απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, γιατί ο χώρος της τραγωδίας δεν ασφαλίστηκε? Γιατί δεν υπήρξαν μέτρα προστασίας του χώρου και μπορούσε να υπάρχει απρόσκοπτη και ελεύθερη προσέλευση στον οποιοδήποτε? Δεύτερο, γιατί και ποιος μετακίνησε από την πρώτη κιόλας μέρα τα βαγόνια της εμπορευματικής? Αφού λοιπόν τα βαγόνια έχουν συμμετάσχει μέσα σε αυτή την τραγωδία, είναι και αυτά μέρος των πιστηρίων και θα έπρεπε να παραμείνουν στον χώρο της τραγωδίας μέχρι κάποιος να δώσει την εντολή της λεγόμενης αποκλιμάκωσης. Ποιος μετακίνησε λοιπόν τα συντρίμια και τα φόρτωσε στις πλατφόρμες επάνω? Επίσης έχω δει και εγώ κάποιες φωτογραφίες όπου κάποιο μέρος των συντριμιών φορτώθηκε επάνω στα δύο τελευταία βαγόνια της εμπορευματικής. Να μας απαντήσει κάποιος γιατί. Ποιος έδωσε εντολή να αφαιρεθούν τα χώματα, να μετακινηθούν, να ισοπεδωθεί ο χώρος, να πέσει υλικό επιχωμάτωσης? Ποιος έδωσε εντολή οι φορτωτές να αλέθουν τα συντρίμια πιστήρια με κροκάλα 3α και να τα ρίχνουν να τα διαμορφώνουν στα πρανή? Ποιος έδωσε εντολή να αλλάχθουν οι σιδηροτροχές? Ποιος έδωσε την τελική εντολή αποκλιμάκωσης? Γιατί δεν επελήφθη ο Δασάμ, όπως σας είπα από πριν? Αν υπήρξε ιατροδικαστής στο πεδίο και αν όχι, γιατί δεν υπήρξε? Να μας απαντήσουν ξεκάθαρα αν η Επιτροπή Γεραπετρίτη είναι σύνομη ή όχι. Αν αυτή η Επιτροπή προέβη σε έρευνες επί του πεδίου, υπόψη ότι η λόγω Επιτροπή συγκροτήθηκε επίσημα 6 μέρες μετά την τραγωδία, κύριε Σαχίνη, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να φεύγουν από την πρώτη κιόλας μέρα πιστήρια του εγκλήματος στον τόπο της τραγωδίας. Γιατί λοιπόν δεν είναι πλάκι ο ΕΔΑΣΑΜ και δεν προέβη σε καμία έρευνα και λαμβάνεται τώρα η απόφαση εντολής συγκρότησης επιτροπής για τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών με σχετικό έγγραφο το οποίο ανακοινώθηκε την 15 Μαρτίου. Μάλιστα, το 24. Ένα χρόνο και ένα μήνα σχεδόν μετά. Μισό λεπτό, κύριε Γερόγλη, μισό λεπτό. Θέλω να ακούσετε κι εσείς και θα επανέλθω σε σας, δεν τελειώσαμε, γιατί η Επιτροπή είναι το κρίσιμο εδώ, η οποία θα έπρεπε, αφού είναι από τον Ιανουάριο του 23 συγκροτημένη, να λειτουργεί, δεν λειτουργούσε, ένα χρόνο μετά θα έπρεπε να έχει επιτόπου δεσμεύσει το χώρο. Όμως θέλω να πάω λίγο στον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών, τον κύριο Κοκοτσάκη, γιατί και αυτόν τον αφορά. Καλημέρα, κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα, κύριε Γερογλής. Είναι και ο κύριος Γερογλής από την άλλη γραμμή. Ναι, τον ακούω. Κύριε Κοκοτσάκη, τα στοιχεία σας τι είναι τελικά, προϊόν συνωμοσίας? Δηλαδή εγώ είμαι συνωμότης από σήμερα? Κατά μία έννοια πάντως δεν λαμβάνονται υπόψη, διότι ο διορισμένος πραγματογνώμονας απεφάνθη ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά, δεν έχει βρει τίποτα. Και ποιος το αποφάσισε αυτό ότι δεν λαμβάνονται υπόψη? Αυτό δεν ακούσατε χθες να λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με συγχωρείτε. Έχει κανένα θεσμικό ρόλο για το θέμα αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός? Πού προβλέπετε να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο στη διαδικασία? Πώς ακριβώς σέβεται αυτό που λέει ήταν εξάρτητη δικαιοσύνη? Γιατί ο θεσμός του πραγματογνώμονα και του τεχνικού συμβούλου προβλέπεται, αν δεν κάνω λάθος, στην ποινική δικονομία. Και ο στοιχειώδης σεβασμός ενός πολιτικού, ο οποίος είναι για την ισονομία και το δίκαιο, είναι να σέβεται αυτό. Από χθες δηλαδή, από τον ένα κυλιούμαι στα μπάζα και από τον άλλο είμαι συνωμότης. Το μόνο που δεν έκανε είναι να με επικηρύξει κιόλας. Έχει την ευθύνη, νομίζω, και αυτό έχει η πολύ πολιτική για τη στοχοποίησή μου. Και για ό,τι μου συμβεί από εδώ και πέρα. Αυτά είχα να πω. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Θα το πάω αντίστροφα.
Κύριε Γερογλή, περιμένετε λίγο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Είχε ενδιαφέρον εδώ. Κοιτάξτε, το τι έχετε βρει και το τι δεν έχετε βρει, γιατί έχει απομακρυνθεί, το έχετε αναλύσει 7 ώρες και άλλες τόσες ραδιοφωνικές εκπομπές. Εγώ θα το πάω αντίστροφα σήμερα. Μήπως η χθεσινή ρήση αδειάζει και τον ίδιο το διορισμένο πραγματογνώμονα που προβλέπονταν από την ελληνική νομοθεσία, τον αρχικό? Και το ρωτώ αυτό σε εσάς, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί χθες μάθαμε, ξανά επαναλήφθηκε, ότι υπάρχει και νέος πραγματογνώμονας. Δεν έχει πάρει γραμμή πια ο νέος πραγματογνώμονας πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και κάτω? Έχει τη μία άποψη του αρχικού ότι φταίει το έλαιος σιλικόνης, δεν έγινε καμία αλλίωση κτλ. Και υπάρχει και η δική σας έκθεση. Όταν έρχεται ο τρίτος στην ιστορία αυτή, τρίτος είναι, δεύτερος πραγματογνώμονας του δημοσίου, ένα χρόνο μετά, εσείς τι καταλαβαίνετε δηλαδή? Καταλαβαίνω ότι το δύσκολο έργο του, αλλά είναι και δύσκολο το έργο του ανακριτή. Ο ανακριτής έχει εκ διαμέτρου δύο αντίθετες απόψεις επιστημονικές στην έρευνα και βρίσκεται σε αυτή τη θέση και ορίζει και τρίτον άνθρωπο, ο οποίος επιστημονικά θα προσπαθήσει να εξηγήσει ή να συνθέσει, δεν ξέρω τι ακριβώς. Είναι δύσκολο το έργο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι το πώς εξωθεσμικά πρόσωπα μπορούν να καθοδηγούν, να λένε ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι καλός. Αυτό μόνο η επιστήμη μπορεί να το κάνει. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι αυτή που θα κρίνει αν η έκθεση του ενός εκάστου είναι η καλή ή η κακή, και θα το κρίνει με επί αποδείξη, διότι οι πραγματογνώμονες ερευνούν τα πράγματα. Αυτή είναι η δυσκολία που έχει ο σημερινός πραγματογνώμονας, ο οποίος θα πάρει τις δύο εκθέσεις του ανεξαρτήτων πραγματογνωμών αλλά και των διορισμένων και εξ αυτών θα κρίνει. Το αν ισχυρίζεται κάποιος ότι δύο μηχανές κάηκαν και να τις βρίχνει άκαυτες, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση. Το να βρέσει κανείς στοιχεία μέσα στις ίδιες εξετάσεις του Εθνικού Χημείου, τις οποίες αναφέρουν τις συγκεκριμένες χημικές ουσίες, και την ίδια ώρα να μην τις εξετάζει, αυτό θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο καινούριος πραγματογνώμονας, που είναι θετικό το γεγονός ότι ορίζεται, δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια διαφορετική διάσταση. Ο ανακριτής δεν είναι επιστήμον αυτού του είδους, έχει άλλη επιστήμη να εξετάσει. Θα πρέπει λοιπόν να πλαισιωθεί από ειδικούς επιστήμονες. Απλά αργήσατε. Κύριε Κοκοτσάκη, αισθάνομαι ότι έχετε μία πίκρα. Και πίκρα γιατί αυτά που κάνατε, εθελοντικός και αφιλοκερδός, δεν τα κάνατε κινούμενος από κάποια άλλα ελαττήρια, ή μη μόνο για να δείτε τι ακριβώς έχει συμβεί μετά τη σύγκρουση. Εσείς είστε στο κομμάτι της έκρηξης και της πυρκαγιάς, και το φωτογραφικό υλικό και όχι μόνο κατέδειξαν μερικά πράγματα. Είστε πικραμένος σήμερα? Απογοητευμένος είμαι. Πικραμένος είμαι, στενοχωρημένος είμαι. Όλη μου η οικογένεια έχει πέσει πάνω στο κεφάλι μου. Όλη μου η οικογένεια, όλοι οι φίλοι μου, όλοι όποιον και αν συναντώ σήμερα, η πρώτη λέξη που μου λένε: πρόσεχε. Είναι αδιανόητο. Ένας κόμπος είναι στο λαιμό μου. Δεν είναι δυνατόν ο πρωθυπουργός της χώρας να αποκαλεί το πραγματογνώμονα συνωμότητα. Δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούμε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός αν αναφερόταν σε μένα. Ή σε μένα ή στους άλλους ανθρώπους οι οποίοι σαν και εμένα έκαναν κάποια έκθεση. Μπορεί κανείς να την αποδομήσει, να την χαρακτηρίσει οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα να την κρίνει. Όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί να ακούγεται στη Βουλή τέτοιο πράγμα διαστόματος πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός να αποκαλεί τον πραγματογνώμονα συνωμότη. Εμέσως πλην σαφώς. Και νιώθω και πικραμένος. Και στοχοποιημένος σήμερα. Τι άλλο δηλαδή χρειάζεται για να στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος? Δεν είναι όλοι. Κύριε, δεν είναι όλοι έτσι όπως φανταζόμαστε καλοπροαίρετοι όπως ήμουν εγώ. Σε όλη μου την προσπάθησα να μείνω έξω από την πολιτική. Δεν επέτρεπα σε κανένα πολιτικό να εκμεταλλευτεί αυτή τη θέση μου. Και το σεβάστηκαν όλοι. Και είδατε πολύ καλά ότι είχα καν δεν είχα ενημερωθεί. Σήμερα ενημερώθηκα για τα τεκτενόμενα. Γιατί δεν θέλω να επηρεάζομαι από τέτοιου είδους, από οποιαδήποτε άποψη. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει. Και δίπλα μου είναι δύο επιφανείς επιστήμονες. Ο ένας είναι έξαλλος. Κύριε Κοκοτσάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Κύριε Γερογλή, έρχομαι σε εσάς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το θεωρούσα αναγκαίο. Αλίμονο, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τα λεγόμενα του κυρίου Κοκοτσάκη.
ο οποίος είναι άξιος συγχαρητήριων για την όλη προσπάθεια που έχει κάνει μαζί με την ομάδα του και ειδικότερα για το κομμάτι της πυρκαγιάς, της έκρηξης πάνω της πυρκαγιάς, να το πω έτσι. Μην ξεχνάμε ότι 30 από τα θύματα κάηκαν, κύριε Σαχίνη. Δεν έχασαν τη ζωή τους λόγω των λόγω σοβαρών τραυματισμών εξαιτίας της σύγκρουσης και μόνο. Η έκρηξη Παύλα Πυρκαγιά είναι αυτή που επιδείνωσε τα πράγματα και αυτή η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Δηλαδή, σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι θα πρέπει να συνεννοηθούμε και να έχουμε μια κοινή βάση για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, όπως σας το είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα είναι πρωί, έχει ήλιο και είναι 11 η ώρα. Δεν μπορούμε, αν δεν ξεκινήσουμε από αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν τώρα, επειδή όπως σας είπα, άκουσα αυτά που έλεγε ο κύριος Κοκοτσάκης και όλα αυτά τις προσπάθειες αντίθετης πλευράς, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον τα βρίσκω εκ του περισσού. Δύο λέξεις. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Την υπόθεση τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα εγώ τα βρίσκω εκ του περισσού από όπου και να ακούγονται. Ναι. Και να έρθω στο κομμάτι λοιπόν της αλλίωσης του χώρου, ξανά, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη, κύριε Σαχίνη. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν τα πάντα. Δηλαδή, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι είναι νύχτα και έχει φεγγάρι. Συγγνώμη δηλαδή που έχω ανεβάσει λίγο τον τόνο της φωνής, όχι προς εσάς και τους ακρατές βέβαια, αλλά ξέρετε κάπου θα πρέπει να μπορέσουμε να συνονοηθούμε, να έχουμε μια κοινή γλώσσα κατανόησης. Δηλαδή, φεύγουν τα πιστήρια από την πρώτη κιόλας μέρα, μέσα σε 6 μέρες έχει αλλοιωθεί πλήρως ο χώρος και συνεχίζουν κάποιοι να λένε ότι δεν αλλοιώθηκε ο χώρος και όσοι βλέπουν μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι να πω από εκεί και πέρα, ειλικρινά δηλαδή, υπερβαίνει κάθε έννοια κοινής λογικής. Και να σας πω ακόμα και το εξής. Αφού λοιπόν αυτοί που υποστηρίζουν αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί δεν έχει βγει ακόμα κάποιος μετά από όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως το λέμε και στον τόπο μου, να βγει ντόμπρα, σταράτα, αντρίκια μπροστά και να πει «Ναι κύριε, εγώ το έκανα». Εγώ έδωσα την εντολή να φύγουν τα παγόνια της εμπορευματικής. Εγώ έδωσα την εντολή να φύγουν τα συντρίμμια. Εγώ έδωσα την εντολή να μετακινηθούν στις πλατφόρμες. Εγώ έδωσα την εντολή να σκαφτούν τα χώματα, να πέσει υλικό επιστρωμάτωσης από πάνω και να λεστούν όλα τα συντρίμμια, τα πιστήρια ένα και να τα ρίξουμε στα πράνη. Να βγει κάποιος και να μας το πει. Αφού δεν έγινε τίποτα, καμία αλλίωση, λέτε, να βγει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη όλων των εντολών. Πολύ απλά. Ακριβώς, γιατί δηλαδή. Έχουμε, αν δεν ήταν τραγωδία, θα ήταν φαρσοκομωδία, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, έχουμε τώρα σκηνές σαν την, πώς τη λέγανε, ας πούμε, τη Γιαδικιάρογλου και τα λοιπά. Όχι, εγώ έβλεπα αυτόν που έκανε εκείνο που έκανε το άλλο. Κύριε Γερογλή, και κανείς δεν παίρνει την ευθύνη. Θέλω να πάμε. Προσπάθησαν να ρίξουν τον παλάκι των ευθυνών πρώτα στα υπηρεσιακά όργανα, σε αστυνομία, σε πυροσβεστική και τα λοιπά. Η υπεύθυνη που ήταν επί του πεδίου, ξεκάθαρα με δηλώσεις τους αρνήθηκαν αυτά τα πράγματα και έχει μείνει ακόμα στο κενό και να αιωρείται το θέμα ποιος έδωσε αυτές τις εντολές. Θέλω να πάμε και στο θέμα της Επιτροπής. Μπορώ να πω, απαντώντας σε εσάς αλλά και για τους ακροατές, ότι αν κάποιος αποπληθωρήσει λίγο εικόνα-εικόνα, θα καταλάβει ότι οι γερανοί οι δύο και ιδίως ο ένας την πρώτη στιγμή, ξημερώματα της πρώτης μέρας, το μόνο που δεν έκαναν ήταν να σηκώνουν βαγόνια για ανθρώπους. Σηκώναν συντρίμμια και υπολείμματα. Και την ίδια ώρα ένας εξκαφέας σάρωνε το χώρο, το χώμα, άλλος μετά την εξκαφή και ό,τι παίρνονταν από εκεί έστρωνε το χώρο. Τα υπόλοιπα περί διαμόρφωσης γίναν 2 και 3 μέρες μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να έρθουμε λίγο στην Επιτροπή, παρακαλώ πολύ. Γιατί εσείς λέτε στο σημείωμά σας ότι αυτό που έγινε ως όργανο τον Ιανουάριο του 23 και τελικά επανδρώνεται, να το πω έτσι, στις 15 Μαρτίου του 24, ένα χρόνο μετά, κατά τη γνώμη σας, είναι και απόδειξη ότι εδώ υπάρχουν ευθύνες υπουργικές του Υπουργού Μεταφορών, του τότε Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Καραμαλή. Γιατί θα σας πει κάποιος? Σαφώς, αυτή είναι η εκτίμησή μου, καθώς ο νόμος, ο συγκεκριμένος, ο 50-14, προβλέπει ότι ο οργανισμός αυτός
ότι όλα όσα περιγράφει ο νόμος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του. Αφού λοιπόν τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του και η ημερομηνία είναι 21 Ιανουαρίου του 23, αυτός ο οργανισμός έπρεπε να υπάρχει. Και γράφει ο νόμος ξεκάθαρα ότι ο οργανισμός εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών. Αν λοιπόν ο νόμος περιγράφει ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα και ο κύριος Υπουργός, ο οποίος έχει την ευθύνη της υποπτείας του, δεν μπόρεσε να δει ότι ο οργανισμός αυτός τελικά είναι ανύπαρκτος, ένα μήνα και 10 μέρες μετά, τότε εγώ τι να πω. Και βγαίνει, βλέπουμε ένα έγγραφο λοιπόν πλέον στις 15 Μαρτίου του 24, δηλαδή ένα χρόνο και μισό μήνα αργότερα, βλέπουμε ένα έγγραφο το οποίο στις 15 Μαρτίου να δίνει εντολή σε συγκρότηση επιτροπής συγκεκριμένη, προκειμένου να αναλάβει ως έργο τη διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών. Τα γεγονότα μιλάνε, κύριε Σαχίνη, όχι εγώ. Κανείς δεν πατάει ένα κουμπί και τα βγάζει από το μυαλό του. Τα γεγονότα. Εγώ θέλω να πω ότι είναι προς τιμήν σας της παρατήρησης και αυτό αποδεικνύει και τα ελαττήρια που είναι πολύ ανοιχτά και, ευθέως, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να συνδέσουν την προχθεσινή παρέτηση του Προέδρου αυτής της Επιτροπής με τα Τέμπη. Βγήκατε εσείς και λέτε, με συγχωρείτε, ο καθήλυνα αρμόδιος δεν είναι ο Πρόεδρος που παρετήθηκε, είναι ο Αντιπρόεδρος που σύμφωνα με τον νόμο είναι αρμόδιος για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, άρα δεν μπορεί να υπάρχει σύνδεση. Το λέτε ξεκάθαρα. Αυτά προβλέπει και αυτά περιγράφει ο νόμος. Ο Αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων. Μάλιστα. Θα θίξω όμως ένα κομμάτι παραπάνω, καθώς δεν γνωρίζω τα ελαττήρια που παρετήθηκε ο Πρόεδρος. Ξεκάθαρα λοιπόν όμως, επιτέλους, αφού πλέον αυτός ο ΕΟΔΑΣΑΜ, ο περιβόητος που έπρεπε να λειτουργεί από τις 21 Ιανουαρίου του 23, πλέον προσωποποιήθηκε και έχουμε έστω και έναν πρόεδρο που παρετήθηκε και έναν αντιπρόεδρο ο οποίος παραμένει, ξεκάθαρα θα μπορούσαν οι αρμόδιοι να τους καλέσουν και να κάνουν δύο πολύ απλές ερωτήσεις, κύριε Σαχίνη. Πότε παραλάβατε τα καθήκοντά σας και από ποιον? Θα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτές οι απαντήσεις για όσους τυχόν εκτιμούν ότι ο οργανισμός λειτουργούσε. Το κρατώ. Κύριε Γερογλή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Παρεπιπτόντως, μιας και σας έχω, αν θυμάμαι καλά, με διορθώνετε, έχετε μηνύσει τον Περιφερειάρχη Αττικής ως Υφυπουργό Άμυνας για εκείνο το τοπογραφικό των καυσίμων του καλοκαιριού, το θυμίζω σε όλους, τότε που κάηκαν αποθήκες. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Να διευκρινίσω, να διορθώσω κάτι, κύριε Σαχίνη. Βεβαίως. Τον έχω μηνύσει, έχω κάνει καταγγελία. Α, μάλιστα. Στο Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών, καθώς έχουμε διαρροή ξεκάθαρα ευαίσθητων στρατιωτικών πληροφοριών. Έκανα λοιπόν την καταγγελία με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί. Δεν έχει υπάρξει μέχρι τούδε κάτι, τουλάχιστον δεν με έχει καλέσει κανείς, δεν με έχει ενημερώσει ακόμη κανείς. Και υπόψη ότι δυστυχώς είχαν προηγηθεί και άλλα τέτοια γεγονότα, κύριε Σαχίνη, αλλά δυστυχώς και ο νυν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, προσφάτως, τόσο κατά την παραλαβή των τριών ελικοπτέρων του Ανθυποβρυχιακού Πολέμου, τα M60, τα Ρώμεο, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να έχουμε μονάδες με στελέχωση επάνδρωση 20-30%. Δηλαδή το έχουμε πάει και ένα βήμα παραπέρα ακόμα. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, είναι δυστυχώς αυτή η περιφερόμενη λαϊκή ρίση ότι σε δύο χώρες δεν χρειάζεται να έχει κανείς κατασκόπους. Η μία είναι η χώρα μας και η αιτιολογία είναι γιατί όλα κυκλοφορούν, να το πω έτσι, χωρίς καμία συστολή. Δυστυχώς, ναι, μας είπε και ο κύριος Υπουργός ότι οι μονάδες μας έχουν επάνδρωση 20-30%. Τι να πω. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Καχινή. Ναι. Επειδή ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα όσον αφορά τα ελαττήρια, τα δικά μου τουλάχιστον. Στέκομαι απέναντι, κύριε Καχινή, όπως στεκόμουν και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου 33-34 χρόνια, αλλά και συνεχίζω αυτά τα χρόνια τα οποία διατελώ ένα αποστρατεία, στέκομαι απέναντι σε κάθε τι που προσβάλλει την ανθρωπιά μας, την κοινή λογική και τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό έκανα, αυτό συνεχίζω να κάνω και δυστυχώς
η τραγωδία των Τεμπών θα προσβάλλει και τα τρία. Κύριε Γερογλή, θα τα ξαναπούμε. Αυτό είναι βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, Ιράκλειο. Καλημέρα και καλή δύναμη και κουράγιο στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες που συνεχίζουν να τραβούν το δικό τους Γολγοθά. Είχα γράψει ένα τελευταίο, επιτρέψτε μου κύριε Σαχίνη, όπως ακριβώς είχα γράψει και από τα πρώτα άρθρα, δυστυχώς, ότι θα πρέπει να πάρουν οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί κατάλαβα από τότε, εγώ έβλεπα τα πράγματα ότι δεν πάνε καλά, κύριε Σαχίνη, από την πρώτη και όλα δεύτερη μέρα, από πλευράς διερεύνησης, λόγω του γνωσιακού υποβάθρου που είχα στο κομμάτι αυτό. Οπότε, ναι, έκρινα σκόπιμο να κρατήσω κάποια πράγματα, να κρατάω πληροφορίες κλπ. Θα πρέπει να πάρουμε τους νόμους της εθνικής νομοθεσίας και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κοινοτικές οδηγίες, βήμα-βήμα, άρθρο-άρθρο, παράγραφο-παράγραφο, και από εκεί και πέρα θα πρέπει οι έχοντες των νόμιμων συμφέρων να κάνουν καταγγελίες και προσωποποιημένες μηνύσεις έναντι των υπευθύνων. Υπάρχουν υπεύθυνοι, κύριε Σαχίνη. Δεν είναι απρόσωπα τα πράγματα. Αρκεί να πάρουμε τους νόμους και τις οδηγίες και τα περιγράφουν όλα σαφέστατα. Αυτά είχα να πω και καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.